Δημήτρης Παπανώτας. Άφησε την κτηνιατρική για να γίνει δημοσιογράφος και ήρθε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με μια βαλίτσα όνειρα, αλλά και την απώλεια του πατέρα του ως αγκάθι. Από νωρίς ορίμασε και έμαθε να παλεύει μόνος του. Η Έλενα Πολυκάρπου εισέβαλε στο πλατό του Happy Day και του ζήτησε να σχολιάσει την τηλεοπτική πραγματικότητα με το δικό του μοναδικό τρόπο, ενώ δεν δίστασε και να μας αποκαλύψει πως τα πρώτα του βήματα συνάδελφοί του τον αποκαλούσαν βλάχο. Αληθεύει, όταν πρωτομπήκες στο Press Room στην Αθήνα, όταν ήρθες να δουλέψεις, σου είπανε καλό στο βλάχο από Θεσσαλονίκη που ήθελε να γίνει δημοσιογράφος. Ισχύει, ε? Ναι, το είπανε, ξέρεις, ως παρατήρηση, μπροστά μου όμως. Υπήρχαν επιθέσεις, δηλαδή, με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Άσε που διάβαζα, ας πούμε, είχα διαβάσει στα νέα μια στήλη ότι πώς ξεκίνησα και τι έκανα, το παιδί που έλεγε τον καιρό και τα λοιπά. Δεν έχω πει ποτέ τον καιρό στη ζωή μου. Και όταν διαμαρτυρήθηκα στους συναδέλφους και λέω, παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο, ρωτήστε με. Δεν τρέχει τίποτα, θα σας απαντήσω εγώ. Η συμπεριφορά τους ήταν λίγο σνόμ και υπεράνω και έλα τώρα και... Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά. Αλλά τώρα να κάθομαι να ασχολούμαι με τον κάθε ανόητο. Πήγαμε να κάνω μια συνέντευξη στον Πέτρο Κωστόπουλο. Σε ερώτηση δικιά μου, ουσιαστικά, αν θεωρεί ότι κατέστρεψε το lifestyle, ότι έφερε την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, γιατί κατά καιρούς για τον Πέτρο είχαν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Μόνο τη Δευτέρα τι να πω. Επειδή σε αυτή τη χώρα δεν μπορέσαμε να βρούμε ποιοι την έριξαν στα βράχια, τελικά έφταγε ο Κωστόπουλος. Είναι γελίο, έτσι. Εγώ θα του καταλογίσω, όπως και σε όλους τους εκδότες του καιρού των παχιών Αγελάδων, ότι αυτά που έβλεπε, γιατί τα έβλεπε, ήταν μέσα στο σύστημα. Έβλεπε τι συμβαίνει. Όταν βλέπεις την πορεία το πλοίο να πηγαίνει στα βράχια ευθεία του γρου, δεν μπορεί να κάνεις τον τυφλό, επειδή είναι φίλοι σου κάποιοι εκεί μέσα. Σου λείπει ο Πέτρος από την τηλεόραση? Εμένα μου άρεσε η εκπομπή του. Και μου άρεσε και ο τρόπος που χειριζόταν τους καλεσμένους του. Δηλαδή τον προτιμούσα από τον Αρναούτογλου στα late night shows, ας πούμε. Σ' αρέσει ο Γρηγόρης θα λέει. Δηλαδή, αν σου έλεγαν Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιάγκας, Πέτρος Κωστόπουλος. Ο Κωστόπουλος, με διαφορά. Ο Λιάγκας. Είναι πασπαρτού άνθρωπος. Είναι δηλαδή και για το δελτίο, είναι και για τα τηλεπαιχνίδια. Είναι, νομίζω ότι μπορεί να προσαρμοστεί. Είναι λίγο χαμελέον. Αν είχες δικό σου πρόγραμμα, ποιον θα ξεκίναγες πρωί-πρωί, χαραγώ απέναντί σας, θα πας σε εσάς, φαντάζομαι. Σταματίνα. Η οποία, ξέρεις γιατί θα βάζεις στα Ματίνα, πόσες παρουσιάστριες βρίσκεις στην ψυχαγωγική ζώνη που να μπορούν να σταθούν και στην ενημέρωση? Λίγες. Νομίζω την εξής μία, τη Σταματίνα. Μία με... μέχρι το δελτίο, τι θα έβαζες? Η Ελένη μπορεί να σταθεί και επειδή... Τη βλέπω ότι σιγά σιγά ίσως πια δεν την ενδιαφέρει και τόσο πολύ η τηλεόραση. Έχει μαγευτεί με την παραγωγή, με τα δέντρα, με το ξέρω εγώ. Αν η Ελένη αρνούνταν να συνεχίσει κάποια στιγμή αυτή την πορεία, θα έβαζα την Τζολάκη. Ελένη Μενεγάκη. Ναι, την αγαπώ. Και σε αγαπά νομίζω. Ναι, και νομίζω με αγαπάει. Είναι φαινόμενο η Ελένη. Δεν είναι. Καταρχήν είναι ο μόνος άνθρωπος που οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας υπάρχει ένας φωτογράφος από πίσω της. Η Ελένη περνάει μια κρίση τώρα τα τελευταία χρόνια. Έχει κάποια έτσι σκαμπανεβάσματα στα νούμερα σου, να μην είναι και η καλύτερη της χρονιά. Αυτό παρόλα αυτά λένε. Όλη την τηλεόραση. Ναι, είναι δύσκολη χρονιά φέτος. Παρόλα αυτά λένε ότι αυτά που βγάζει η Ελένη σε διαφημιστικά πακέτα είναι απίστευτα τα ποσά. Και έχει ένα όνομα brand name, ας πούμε, το οποίο πουλάει. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Η Μαρία Ηλέξου λείπει από την τηλεόραση. Ναι, εγώ νομίζω είχε μια γλύκα, σαν τηλεοπτική περσόνα τουλάχιστον, που λείπει. Είναι κακό να φεύγουν άνθρωποι από την τηλεόραση που έχουν αποδείξει ότι έχουν ένα ταλέντο για να μπαίνουν στη θέση τους ατάλλαντοι. Πόσο φάνηκε το τελευταίο σοου με τη Ζέντα Μακρυπούλια? Υπερεκτιμημένη κατάσταση ο Νίκος, δυστυχώς. Και του δόθηκαν τόσες ευκαιρίες που θα μπορούσε να αποδείξει. Θεωρείς ότι την αξία από το δέστε τους δεν θα έπρεπε να φύγει? Καλά, την πρώτη ήταν φορά. Τραγικό λάθος. Ήταν τραγικό λάθος που του στήχησε, νομίζω, μια λαμπρή πορεία. Γιάννης Λάτσιος, τρεις φορές πήγε ήρθε. Ναι. Τι τελικά πιστεύεις ότι έγινε, δηλαδή? Έχει συνεργαστεί με τον Γιάννη Λάτσιο, γι' αυτό το λέω. Ότι δεν πήγε καλά ο Αντένα, νομίζω ότι ήταν η χειρότερη χρονιά του ever, έτσι. Ναι, δηλαδή δεν πήγε τίποτα καλά. Δυστυχώς ή ευτυχώς,
Ο πρώτος που πληρώνει μια τέτοια αποτυχία είναι αυτός που έχει, που φέρει τον τίτλο του διευθυντή προγράμματος. Φταίει δεν φταίει, έτσι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Φέει σκορδά. Σ' αρέσει, Φέει. Πολύ. Πολύ. Τι σ' αρέσει τη Φέει. Και η Φέει στην αρχή λίγο με ξένησε σαν εικόνα. Με ξένησε σαν εικόνα γιατί ήταν έτσι πολύ σεξι, πολύ ψηλοπόδι, πολύ... Μου φάνηκε δηλαδή κεντρικά ωραία για τηλεόραση και λαϊκά ωραία για τηλεόραση. Όμως από την πρώτη μέρα στάθηκε αξιοπρεπέστατη. Τώρα θα μου πεις, είχε δίπλα της και μια Ζήνα Κουτσελίνη, έτσι. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ξέρω ότι είναι ένα κορίτσι όμορφο. Της δόθηκαν οι πιο ικανοί συνεργάτες που μπορούν να υπάρχουν για ένα παρουσιαστή. Αφιδώς της δόθηκε όλη η δυνατότητα να κάνει ένα τεράστιο μπαμ. Το έκανε. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι είχε την τύχη και πρέπει να λέει δόξα τω Θεώ που της δόθηκε αυτή η δυνατότητα που δεν δίνεται σε άλλους μετά από 30 χρόνια καριέρα, έτσι. Επειδή έχεις 30 χρόνια καριέρα, θέλω τώρα, είναι αυτό περίεργο. Πώς φαίνεται το Power of Love, το έχεις δει καθόλου, τώρα, Δημήτρη? Εντάξει, είναι ντροπή. Νομίζω. Το ότι η Μαρία Μπακοδήμου που δεν έβρισκα ντροπή το Big Brother. Όχι, να το είναι θυμάμαι. Χειρότερο, είναι πιο κάτω. Γιατί τώρα να πάω να ζευγαρώσω στην τηλεόραση. Το ότι το κάνει η Μαρία Μπακοδήμου, πώς φαίνεται? Είναι πολύ κόντρα ρόλος για τη Μαρία. Το περίμενες? Καμιά φορά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια, μπορώ να σου πω και τα πόδια ψηλά. Δεν είναι.